Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στη χώρα όπου απαγορεύεται η κρατική τηλεόραση να φιλοξενήσει τις απόψεις του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε είναι ομάδα άλλης χώρας, δεν ανήκει στην Ελλάδα ή στο κράτος των Αθηνών. Έχει απόλυτο δίκιο η ΑΕΚ να επιτίθεται στην ΕΡΤ για τη χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Κυριάκου και του Παντελή Κωνσταντινίδη στο πάνελ της Αθλητικής Κυριακής. Θερμά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τις θέσεις της και για την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει την κρατική τηλεόραση που είχε το θράσος να φιλοξενήσει ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι στην κρατική τηλεόραση και στα κρατικά ραδιόφωνα δικαιούνται να εκφράζουν άποψη μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Εγώ στη θέση της ΑΕΚ θα ζητούσα την αποπομπή του Προέδρου της ΕΡΤ, όλων των στελεχών της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης και όλων των δημοσιογράφων. Μετά το χθεσινό ατόπιμα να κληθούν και να φιλοξενηθούν εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, με αυτή την νοοτροπία μεγαλώνουμε, μεγαλώσαμε, μεγαλώνουν τα παιδιά μας και κατά τα άλλα ο Τρουσουνίδης είναι το πρόβλημα που είπε, που μίλησε για τα Τέμπη. Όταν αναφέρομαι σε φυλάδες της Αθήνας, όταν ο Αλεξανδρής μιλούσε για το πώς κλέβει το παιδί του, ακόμα και το παιδί του, και όταν στα γήπεδα της κάθε γειτονιάς στην Αθήνα αποκαλούν τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Άρη, την Καλαμαριά, την οποιαδήποτε ομάδα της Βόρειας Ελλάδας, Βούλγαρους, δεν νοιάστηκε κανένα πρωτοσέλιδο των φυλάδων να πάρει θέση. Για τον Τουσουνίδη πήραν θέση, που κατά την άποψή μου, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, και λίγα είπε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στον Γιώργο Παναγιωτίδη που είναι μαζί μας στο στούντιο, μόνιμος πλέον εδώ στην εκπομπή Φουλ Επίθεση. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται? Μια χαρά, με αυτά που βλέπουμε όσο μπορούμε. Με αυτά που βλέπουμε και ακούμε όσο μπορούμε. Το θέμα σήμερα στην Ελλάδα είναι ο Τουρσουνίδης και ο Φωκάς. Γιατί συμμετείχε στο συλλαλητήριο. Έπρεπε να πάρει την άδειά σας. Συγγνώμη, δεν το ξέραμε. Από την επόμενη φορά, σε οποιαδήποτε εκδήλωση του ΠΑΟΚ βρίσκεται πολιτικός, πρώτα θα ζητάμε την άδεια των συναδέλφων από την Αθήνα και μετά θα την προχωράμε την διαδικασία. Ήταν ατόπιμα, χοντρό, επαναλαμβάνω. Μπράβο στην ΑΕΚ που επιτίθεται στην ΕΡΤ. Έτσι πρέπει, μπούλινγκ δυνατό, για να μην κληθεί ποτέ ξανά εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ στην Αθλητική Κυριακή, ούτε να φιλοξενηθεί η άποψη του ΠΑΟΚ τόσο στην κρατική τηλεόραση όσο και στο κρατικό ραδιόφωνο. Άκου και θράσους να έχει δικαίωμα ΠΑΟΚ παρουσίας και εκπροσώπησης στα κρατικά κανάλια. Αυτά ως μια μικρή εισαγωγή, θα πούμε πολλά, θα σχολιάσουμε πολλά. Πολύ δυναμικά λέει μπήκε στο φίλο μου, λέει ο Γιάννης. Ο φίλος μου, όχι, δεν μπήκα δυναμικά, την αλήθεια λέω. Απλά έτσι τώρα πρόχειρα. Θα πω πιο χοντρά πράγματα στην συνέχεια. Υπάρχει και μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για τις επιθέσεις που δέχεται ο Σκουτέρης. Και μπράβο σε αυτούς που επιτίθεται στο Σκουτέρη. Σκουτέρης και για την προσωπική του ζωή και για το αυτοκίνητο που οδηγάει και για τον ηχοκόπτη που χρησιμοποιούσε ο παππούς του, πρέπει να δεχθεί επίθεση ο Σκουτέρης. Στην επιχείρηση bullying που ξεκίνησε, γιατί ποιος ξέρει, σκέψου να βγάλει καμιά απόφαση δικαίωσης του ΠΑΟΚ, δικαιοσύνης κτλ. Και να στεναχωρηθεί και ο Βασιλιάδης, ο οποίος μιλούσε την προηγούμενη εβδομάδα για τη φιέστα της ΑΕΚ. Ο κόσμος καίγεται, εδώ καράβια χάνονται που λέει, και ο Βασιλιάδης στο καβά του. Τι θα γίνει στη φιέστα της ΑΕΚ? Μίλησε για φιέστα ο υπουργός με το υψηλό IQ, ο Θεός. Και η ψυχή του ξέρει πόσο υψηλό. Μίλησε για φιέστα 4 αγωνιστικές πριν το τέλος και ενώ εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Εντάξει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Κομμάτι της οποίας είμαστε κι εμείς. Φουλ Επίθεση, δεν μου λες Γιώργη, πώς είναι η βαθμολογία, ποιος είναι πρώτος? ΠΑΟΚ με 61.
Το γήπεδο. Στο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ έχει 61 βαθμούς. Η Super League τι λέει. Μέσα στον ουσιαστικό χώρο. Η Super League μπερδεμένα μας τα λέει. Μπερδεμένα μας τα λέει. Ο ΠΑΟΚ έχει 61 βαθμούς σήμερα που μιλάμε. Και αυτό γιατί η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός, φοβήθηκε να παίξει. Για να γλιτώσει το διασυρμό τον αγωνιστικό. 61 ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να έχει 64 αν γινόταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού και κέρδιζε. Πάει αυτό. 61. Κλείνουμε την υπόθεση. Ολυμπιακός έκλεισε στο διαιτητικό. Έχουμε τον ΠΑΟΚ με 61 βαθμούς πρωτοπόρο. Σωστά. Έχει άλλη ομάδα περισσότερους. Μέσα στο γήπεδο όχι, Κώστα. Έξω από το γήπεδο. Έξω από το γήπεδο, έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν, έχει η ΑΕΚ. Πόσους έχει? Στους 60. Άρα δεν έχει περισσότερους, λιγότερους έχει, ακόμα και έτσι. Ναι. Έτσι δίνει τη βαθμολογία η Super League. Η Super League όμως παρουσιάζει τον ΠΑΟΚ 58. Ενώ εκκρεμούν οι αποφάσεις, Ναι, δεν εκκρεμή, έχουν τελέσει ειδικής οι αποφάσεις. Εκκρεμή, ο ΠΑΟΚ λοιπόν, να πω στα παλικαράκια της Super League, είναι πρώτος με 61 βαθμούς. Αν και εφόσον τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις, τότε θα έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τον βαθμολογικό πίνακα. Ο βαθμολογικός πίνακας από τη Super League θα έπρεπε να είναι με βάση τα αποτελέσματα των ομάδων στο χόρτο. Στο χόρτο ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ την κέρδισε. Το τι κάνουν οι απατεώνες τύπου Κομίνη είναι ένα άλλο κομμάτι. Εδώ μιλάμε για το τι έγινε στο χόρτο. Όπως κέρδισε και τον Πανιόνιο με πολύ καλή εμφάνιση το Σάββατο, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που της βγήκε η γλώσσα, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, για να κερδίσει τον ουραγό Πλατανιά. Πάμε να τα σχολιάσουμε παρέα όλα αυτά με τον Γιώργο Κουβεντίδη που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θα σου βγάλουν καμιά ανακοίνωση και σένα σε λίγο με αυτά που κάνεις. Τι έκανα, Γιώργο? Λες πράγματα τα οποία είναι θετικά για τον ΠΑΟΚ και αρνητικά δεν για τον ΑΕΚ. Δεν είπα θετικά. Είπα, έδωσα τα συγχαρητήριά μου τα θερμά στην ΑΕΚ, ξεκινώντας την εκπομπή, δεν με άκουσες, για την επίθεση που έκανε στην ΕΡΤ, που τόλμησε, είχε το θράσος να φιλοξενήσει τους εκπροσώπους του ΠΑΟΚ στην Αθλητική Κυριακή. Τι ωραία τότε, καμιά 500 χρόνια που ήταν εκεί ο Μίχος, ο Καρούλιας, ο Κωστής και έλεγαν τα δικά έτσι, τους. Ναι. Και από πού και σπου ο ΠΑΟΚ, τι είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ομάδα της χώρας για να φιλοξενηθεί στην ΕΡΤ. Η οποία ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος, κάλεσε και εκπρόσωπο της ΑΕΚ, σωστά. Κάλεσε, ναι. Και αρνήθηκαν να εμφανιστούν, ξέρεις γιατί, γιατί... Δεν αρνήθηκαν, αμέλησαν. Δεν αμέλησαν, Γιώργο, αρνήθηκαν. Πώς το λένε, με πολύ προσεκτικό τρόπο, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήματα για να αντικρούσουν τα επιχειρήματα, πιστεύω εγώ, του ΠΑΟΚ σε σχέση με την έφεση. Πέρα από αυτό, θα μπορούσε να πάει κάποιος και να λέει ότι η φωτογραφία με ένα νεροπίστολο. Εντάξει, οκ. Εγώ πιστεύω ότι αμέλησαν να πάνε και μετά που κατάλαβαν την γκάφα τους, προσπαθούν τώρα να τον μπαλώσουν κατηγορώντας την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ, η οποία μια φορά στα χρονικά έδωσε ζωντανό λόγο σταματούχου του ΠΑΟΚ. Και εντάξει, τους ενοχλεί τώρα να ακούγονται πράγματα. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δικαιούται να έχει θέση σε εκπομπές της ΕΡΤ ή της ΕΡΑ? Εντάξει τώρα, για να το... πέρα από την πλάκα τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω πέρα από πλάκα. Είναι γιατί... όλοι αυτοί, Κώστα, οι οποίοι με τον τρόπο τους μας χωρίζουν σε πολίτες Α και Β κατηγορίας, όλοι αυτοί ξαφνικά αρχίζουν να ανησυχούν τώρα να μην χωρίζουν τώρα. Όλοι αυτοί, αυτό που είναι πραγματικά έτσι φοβερό, είναι ότι κάποιοι εξ αυτών οι οποίοι τώρα σου κουνούν το δάχτυλο, είναι αυτοί οι οποίοι σε χωρίζουν σε πολίτες διαφόρων κατηγοριών, με τις πρακτικές που ακολουθούν, και ακούω έτσι... κάποιους που μας κουνάνε το δάχτυλο, μιλάμε τώρα για κηφίνες μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι τόσα χρόνια ζουν από υπουργεία, γενικές γραμματείες κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν που ζουν εκεί πέρα νομίζουν ότι εκείνο το κέντρο του κόσμου ολάκερου, νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι δικιά τους. Γι' αυτό και καλά την προστατεύουν, επειδή είναι κάτι δικό τους, να μην τους το πειράξει κανείς. Όλοι αυτοί λοιπόν που τόσα χρόνια είναι εκεί στη ρεμούλα και τα λοιπά, τρώνε και πίνουν και σε θεωρούν εσέναν εδώ βλάχο που θες κάνα καθρεφτάκι που και που για να πανηγυρίσεις, να νιώσεις άνθρωπος, όλοι αυτοί τα ανησυχούν μη χωριστεί εδώ στα δύο. Ορμάνε στον Τουρσουνίδη, ορμάνε σε
σε οποιονδήποτε από τον πολιτικό κόσμο που θα πει κάτι που δεν τους αρέσει. Όχι, κάτι που είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ορμάνες σε δικαστές. Ναι, ναι, έχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει μία ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών. Αυτό που κάνουν στο σκουτέρι είναι ελεηνό. Αυτό που κάνουν στο σκουτέρι. Είναι φανερό, προσπαθούν να τον επηρεάσουν. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι είναι, και αυτός είναι άνθρωπος, και σου λέει κάτι θα λυγίσει με τον μπούλικ που τρώει. Θα δούμε αν θα λυγίσει. Η αποφάση των δικαστηρίων, όταν είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ, είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη και πράσινη να τις σέβονται όλοι. Όταν η μια στις 10 είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, τότε είναι σκάνδαλο και πρέπει να διωχθεί πειθαρχικά ένας δικαστής. Το τι ψέμα έχουν πει για το σκουτέρι δεν περιγράφεται. Τον έχουν βγάλει σχεδόν προφυλακισμένο το σκουτέρι. Για μια απόφαση τους βόλεψε. Και επειδή φοβούνται, μήπως βγει κι άλλη που δεν τους βολέψει. Για μια υπόθεση στην οποία λίγο πολύ όλοι έχουν καταλάβει πια σε ποια πλευρά είναι το δίκαιο. Γιατί μπορεί να συζητάμε και να λέμε διάφορα, αλλά η εικόνα δεν διαψεύδεται. Η εικόνα είναι η πραγματικότητα. Επειδή λοιπόν τώρα υπάρχει και η εικόνα, μέχρι τώρα είχαμε τις δηλώσεις του Κονέ. Γιατί να βγούμε να παίξουμε. Είχαμε τις δηλώσεις του Χιμένεθ. Μας είπε ο πρόεδρος να μην παίξουμε. Εμάς τους φοβισμένους κατά τα άλλα. Ως τώρα λοιπόν είχαμε λόγια. Τώρα έχουμε εικόνα. Αυτή η εικόνα λοιπόν δεν διαψεύδεται. Η εικόνα μπορεί μόνο να θολώσει με αυτό το bullying που υφίστανται όλοι όσοι εκφράζουν μία άποψη η οποία μπορεί να θεωρεί ότι ευνοεί ΠΑΟΚ. Αυτό συμβαίνει εδώ και μέρες. Αν ο Σκουτέρης απορρίψει την έφεση του ΠΑΟΚ θα αποθεωθεί γιατί πήρε μια απόφαση σωστή και θα το ξεχάσουν την άλλη μέρα. Αν πάρει μια απόφαση και δεχτεί την έφεση του ΠΑΟΚ θα φάει το bullying του αιώνα. Το bullying του αιώνα. Θα μπουν και τα κόμματα στη μέση μετά. Ναι, το θέμα είναι ότι πώς μπορεί λοιπόν αυτή η επιτροπή με το bullying που δέχεται από δημοσιογράφους κυρίως, ναι, εξαπτέρια της ΑΕΚ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πώς μπορεί αυτή η επιτροπή να δικάσει με ηρεμία και να βγάλει μια απόφαση. Δηλαδή εδώ δεν φτάνει η επέμβαση του συνδέσμου δικαστών, του συλλόγου, δεν ξέρω ποιος την έκανε αυτή την ανακοίνωση. Εδώ θέλει η παρέμβαση του Υπουργείου. Λοιπόν, ποιο Υπουργείο να πρωτοπαρέμβει τον Υπουργείο. Το δικαιοσύνης θα παρέμβει, ρε Γιώργο. Είναι συντονισμένη προσπάθεια να οδηγηθεί η κοινή γνώμη αρχικά και οι αποφάσεις οι δικαστικές στη συνέχεια σε κάποιες κατευθύνσεις. Δηλαδή γιατί τρώει μπούλινγκ ο Σκουτέρης. Επειδή δεν τους αρέσει η φάτσα του. Τρώει μπούλινγκ επειδή φοβούνται τις αποφάσεις του. Την οποία απόφαση την προηγούμενη την επικύρωσαν οι αεροπαγίτες του διαιτητικού. Το ξεχνάνε αυτό οι αυτοί. Δηλαδή, ο Σκουτέρης έβγαλε μια απόφαση. Λάθος. Οι αεροπαγίτες του διαιτητικού που την επικύρωσαν και αυτοί είναι στημένοι και ξέρω εγώ και τα παίρνουν και κάνουν και ράνουν και ξέρω εγώ. Δηλαδή όταν μια απόφαση δεν μας αρέσει τι άιντε όλοι στον κουβά μέσα. Εντάξει είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν και να σου πω κάτι. Αυτά τα πράγματα που ο κόσμος δεν είναι χαζός, τα καταλαβαίνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται όσο και ωραία να μπαλάρουν το ψέμα. Αυτά είναι ακριβώς που σε κάνουν να τρελαίνεις. Και αυτά είναι που κάνουν τον κόσμο να σκέφτεται μας έχετε βγάλει την ψυχή εσείς κάτω. Όλα αυτά τα λίγα, τα μικρά τα οποία όταν μαζεύονται συσσωρεύονται και γίνονται ένα μεγάλο. Τα πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Αυτά κάνουν τον κόσμο να τρελαίνεται. Και να κάνει και σκέψεις που δεν αρέσουν τώρα σε αυτούς που τρώνε και πίνουν στην υγεία των βλάχων. Των κορόιδων. Των βλάχων. Για αυτούς είμαστε βλάχοι. Για αυτούς είμαστε βλάχοι που δεν καταλαβαίνουμε. Και
αν προσπαθείς να μιλήσεις σε γραφικός μετά. Ναι. Όχι, γραφικός δεν είσαι. Βλάχος, απαγορεύεται να μιλάς, δεν μπορείς να έχεις λόγο. Βλέπεις την συμπεριφορά της ΑΕΚ. Ελλάδα είναι μόνο αυτή, είναι δικιά της Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Και αν αφισβητήσεις τα κεκτημένα τους, πας να χωρίσεις την Ελλάδα. Είναι δικιά τους η Ελλάδα, δεν είναι δικιά μας. Είναι δικιά τους. Εντάξει. Είναι κοινότυπο, αλλά σπέρνουν ανέμους. Όταν σπέρνεις ανέμους... Σπέρνουν ανέμους και εγώ θα σου πω ότι όποιος παίρνει ανέμους στερίζει θύελες. Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, αλλά στο τέλος θα γίνει. Θα θερήσουν οι θύελες. Γιατί αν νομίζουν ότι εδώ ζουν μόνο οι λύθοι, κάνουν λάθος. Εδώ ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Καταλαβαίνει και σκέφτεται και τα λοιπά. Αυτοί νομίζουν ότι εδώ είναι βλάκες και τους κάνουν ό,τι θέλουν. Και θα πίνουν μια ζωή στην υγεία των κορόιδων. Τα 5 εκατομμύρια που μαζεύτηκαν από όλα τα βουνά και τα λαγκάδια της χώρας στην πρωτεύουσα, νομίζουν τα άλλα 5 εκατομμύρια είναι βλάχοι. Δεν πάξε ρε παιδιά, θα δούμε αν είναι. Λοιπόν. Θα δούμε. Μόνο μην εκπλαγείτε τελικά. Αν δεν είναι. Η ανακοίνωση είναι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, πρόεδρος της οποίας είναι ο πρωτοδίκης ο κύριος Χριστόφορος Σεβαστρίδης, γενικός γραμματέας είναι ο φέτης ο κύριος Νίκος Σαλάτας. Φαντάσου τώρα και αυτοί οι άνθρωποι πώς νιώθουν. Βέβαια νιώθουν όταν βλέπουν το bullying που δέχεται ο Σκουτέρης, τις επιθέσεις που δέχεται ο Σκουτέρης πριν βγάλει μια απόφαση. Μα ξέρεις, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα δεδομένα τα δικαστικά. Δηλαδή, ένας δικαστής να έχει μια απόφαση και να βγαίνουν οι δημοσιογράφοι, να βγαίνουν εμείς και να λέμε: θα το βγάλεις αυτό. Αν δεν βγάλεις αυτό, είσαι εκείνος. Είναι τρομερό, είναι παρακόλληση της δικαιοσύνης. Αυτό που γίνεται, σε βάρος του Σκουτέρη από συγκεκριμένους ανθρώπους είναι παρακόλληση δικαιοσύνης. Επηρεασμός και παρακόλληση. Πρόσεξε λοιπόν. Ακριβώς. Να ακούσουμε, να μας διαβάσει λίγο ο Γιώργος, γιατί έχει ο Γιώργος ο Παναγιωτήτης, να μας διαβάσει λίγο την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Γιώργο. Λοιπόν, όπως ξεκινάει η ανακοίνωση λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα πύκνωσαν και πάλι δημοσιεύματα που είτε κάνουν χυδαίες αναφορές στην προσωπική ζωή δικαστικών λειτουργών, είτε κατασκευάζουν φανταστικά σενάρια συνωμοσίας που εμπλέκουν προέδρους πρωτοδικών, αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου μέχρι και τον πρόεδρο του Ανώτου Δικαστηρίου. Πέρα από τη φεδρότητα τέτοιων δημοσιευμάτων και το αστήρικτο των αναφορών που θα πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητή, η αγριότητα και η σφοδρότητα του επιχειρηματικού πολέμου δεν έχει όρια. Η προσωπική ονομαστική διαπόμπευση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και η απέτηση επιβολής ενός άτυπου πειθαρχικού ελέγχου όχι από τα αρμόδια όργανα αλλά από μέσα ενημέρωσης προσπαθεί να λειτουργήσει εκβιαστικά και εκφοβιστικά ώστε τελικά οι συνειδήσεις των δικαστών να είναι έμεσα ελεγχόμενες από τα παράκεντρα οικονομικής εξουσίας, τα οποία έχουν το θάρρος να επικαλούνται τη δικαιοσύνη ως πυλώνα δημοκρατίας και να θεωρούν ότι η ορθή δικαστική κρίση είναι μόνο αυτή που ταυτίζεται με τα συμφέροντά τους. Νομίζω εδώ πρέπει να σταθούμε, Κώστα, περισσότερο. Βέβαια, είναι καταπέλτης η ανακοίνωση. Και πρέπει όλοι λίγο πολύ να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί που εξυπηρετούν τέτοια συμφέροντα. Μπορεί και δίπλα μας κάποιοι. Στο τέλος κλείνει η ανακοίνωση λέγοντας ότι γνωρίζουμε ότι τέτοιες δημοσιογραφικές εντός εισαγωγικών αναφορές δεν θα σταματήσουν να γίνονται όσο υπάρχουν οι συνθήκες που τις δημιουργούν. Ο ελληνικός λαός με την εμπειρία που έχει αποκτήσει αντιλαμβάνεται τις σκοπιμότητες τέτοιων δημοσιευμάτων και ποιοι εξυπηρετούνται από αυτά. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στηρίζει όλους τους συναδέλφους που με εντυμότητα και ανιδιοτέλεια επιτελούν το καθήκον τους, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, η νομοθεσία και η συνείδησή τους, χωρίς να λογαριάζουν τέτοιου είδους συκοφαντικές επιθέσεις. Φαντάσου τώρα για να λένε αυτά. Μα φαντάζομαι. Σε τι κατάσταση έχουν φτάσει. Τι βέβαια, τι. Μα σου είπα κάτι. Και τι εξωγενείς πιέσεις δημιουργούνται. Πέρσι πριν το Ολυμπιακός Πλατανιάς, γιατί την υπόθεση του ξυλοδαρμού των παικτών του Πλατανιά, τη δίκασε ο κύριος Σκουτέρης. Μπράβο. Τότε δεν έψαχναν όλοι αυτοί εδώ οι Ταραβερτζίδες. Ποιος είναι ο Σκουτέρης. Την προσωπική του ζωή. Και το αν είναι πειθαρχικά τέλος πάντων διοκόμενος. Ναι. Νοιάστηκε τα εξαπτέρυγα αυτά της ΑΕΚ που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Θεσσαλονίκη, νοιάστηκε στην Αθήνα. Νοιάστηκαν πέρσι για το ποιος είναι ο Σκουτέρης. Όχι βέβαια. Όταν εκδίκασε τα γεγονότα, τα επεισόδια στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τον ντου των οπαδών της ΑΕΚ έξω από τα επίσημα, τις φασαρίες με την αστυνομία, νοιάστηκαν για το ποιος είναι ο Σκουτέρης.
Κώστα, επειδή το ξεχνάνε και η ίδια η ΑΕΚ το ξεχνάει και ξαφνικά της μυρίζει και της ξυνίζει ο Σκουτέρης, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ του πρώτου γύρου έγινε με κοσμολόγο Σκουτέρη. Ναι, ναι, έχει τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές. Έτσι. Με δύο αγωνιστικές. Ο Σκουτέρης τις αγωνιστικές τις έκανε μία και έτσι λοιπόν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ έγινε με κόσμο. Αυτό από το Σκουτέρη έγινε. Τότε ήταν καλός. Μια χαρά ήταν ο Σκουτέρης τότε. Τι είχε? Τότε ήταν καλός. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Επειδή και εμείς μίλησαμε για δικαστικούς λειτουργούς, εγώ δηλαδή προσωπικά μίλησα για την κυρία Σκολαρίκη, αφού εκδόθηκε η απόφαση, δεν έγινε κανένα bullying πριν. Και η άποψή μου για την κυρία Σκολαρίκη κατατέθηκε και μάλιστα έτσι με πολύ αυστηρό τόνο, διότι σε 5 ώρες από την ώρα που παρέλαβε ένα υπόμνημα 52 σελίδων από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πότε το μελέτησε? Ναι, αυτή είναι η τρέλα. Αν έκανε 5 μέρες, θα έλεγα το μελέτησε. Δεν είναι ωραία η απόφαση για τον ΠΑΟΚ. Αλλά και αποδείχθηκε πόσο λάθος έκανε από τον τρόπο με τον οποίο το σκεπτικό της αποφάσεώς της διαλύθηκε στην εθέσεων. Το διέλυσαν οι αεροπαγίτες στο διευθυντικό. Ναι, στη συνέχεια. Στο διευθυντικό. Τέλεσε η δική μια υπόθεση. Εκεί είναι από το Άριο Πάγου, δεν είναι τώρα δικηγόροι. Αν χρειαστεί και με τον Άριο Πάγου θα τα βάλουν αυτοί. Οι συγκεκριμένοι και το bullying που κάνουν θα τα βάλουν και με τον Άριο Πάγου. Έχοντας σωματοφύλακες επιχειρηματιών γύρω τους και κρατικούς λειτουργούς να τους φυλάν. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε τα πράγματα λίγο με το όχι, χωρίς εγώ τα λέω. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Όλα αυτά νομίζω ότι οδηγούν τον κόσμο σε σκέψεις. Υπέρα. Για πολλούς θεωρούνται διχαστικές και εμείς δεν το πάμε εκεί πέρα. Το θέμα δεν είναι να χωριστεί η χώρα. Αυτό κανείς δεν το θέλει. Το θέμα είναι το ότι κάνουν τον κόσμο να νιώθει, να νιώθουμε βέβαια. Θα βάλω και εμένα στη μέση. Φυσικά, γιατί ότι είμαστε πολίτες γιατί και γάμα κατηγορίας. Είμαστε... Ότι οι έξυπνοι είναι εκεί και εδώ νομίζω πως είναι οι πλάκες. Να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε. Ναι. Έχει ωραία δήλωση του Τσουνίδη, θα γελάσουμε σε λίγο. Ναι, ναι. Πάμε σε break και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Φούλα μπίδα σε φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Παναγιωτήδη, πάντα παρέα στο στούντιο, και τον Γιώργο Κουβεντίδη στο τηλέφωνο. Γιώργο και Γιώργο, του Τσουνίδη σήμερα είπε η ΑΕΚ να κάνει φιέστα στα δικαστήρια. Καλή ιδέα. Και να πάρει παρέα και τον Ολυμπιακό μαζί. Σωστό. Γιατί στο φινάλε το άθροισμα των βαθμών Ολυμπιακού και ΑΕΚ είναι μεγαλύτερο από τους βαθμούς που έχει ο ΠΑΟΚ στο χόρτο. Σωστά. Έλα. Δεν τον ακούμε τον Γιώργο. Ναι, να τον ξανακαλέσουμε για να τον ακούσουμε. Γιώργο, στον Γιώργο τον Παναγιωτή δεν αναφέρομαι τώρα. Δεν είναι μεγαλύτερο το άθροισμα των βαθμών που έχουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ μαζί? Πραγματικό, Κώστα, και τελευταία που παρατηρείται γενικότερα έτσι, ότι πηγαίνουν προς το ίδιο ρεύμα, προς την ίδια κατεύθυνση οι δύο ομάδες. Θύχτηκε και ο κύριος Καραπαπά σήμερα από τη χθεσινή τοποθέτηση του ΠΑΟΚ στην Αθλητική Κυριακή. Το κύριο που βγάζεις. Ναι, το χρησιμοποίησα για τους τύπους. Ναι, ναι, καλά κάνεις. Είπε να χαρακτηρίσουμε την Αθλητική Κυριακή ως την ΕΡΤ, μάλλον ως εδώ Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έκανε και διαφήμιση του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πρώτον και δεύτερον, μετά από τόσα χρόνια που τρώγαμε το μύχο στη ΜΑΠΑ και κυριολεκτό, μία φορά φιλοξενήθηκαν εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ και πετάχτηκαν όλοι. Ωραίο. Τον έχουμε τον Γιώργο, ωραία. Γιώργο, άκουγε στήλα και τον Τουσουνίδη. Η ΑΕΚ να κάνει φιέστα στα δικαστήρια και να πάρει και τον Ολυμπιακό μαζί. Δεν είναι κακή ιδέα. Άκουγα, ναι. Κοίταξε, και αυτός τώρα ο άνθρωπος είπε κάτι και τον πήραν παραμάζωμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι και... αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι αν πεις κάτι που δεν τους αρέσει, σε παίρνουν παραμάζωμα. Και τι είπε ο Τουσουνίδης? Είπε αυτό που συνέβη τελευταία φορά πριν 30 χρόνια και πήρε πρωτάθλημα ομάδα εκτός Αττικής. Λάρισα. Πώς το πήρε τότε? Έκοψε την Ελλάδα στα δύο. Τι, πώς το πήρε? Και το πήρε. Κάτι που άξιζε να πάρει. Και το πήρε και από τον ΠΑΟΚ. Το πήρε με τον Τζίγκοφ, ναι. Και τον ΠΑΟΚ. Και από τον ΠΑΟΚ το πήρε. Και από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίρνει το πρωτάθλημα, η Άννη Λάρισα δεν το πήρε. Εντάξει, τελικά βγήκε δεύτερη ΑΕΚ, αλλά οκ. Ναι, εντάξει, μετά... Όταν έγινε η ιστορία ήταν ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.
Η ΑΕΚ τότε λοιπόν πήρε αυτό που κέρδισε στο γήπεδο γιατί έκοψε στα δύο την Ελλάδα. Η Λάρισα, η Λάρισα. Η Λάρισα. Είναι αυταπόρριχτο ότι δεν μπορεί να πάρει ομάδα πρωτάθλημα εκτός λεκανοπεδίου στα γήπεδα. Το τελευταίο ήταν το 85 του ΠΑΟΚ. Από τότε δεν γίνεται. Πριν πάμε έτσι λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Καραπαπάς χτύχτηκε, έκανε ανάρτηση γιατί εκλήθησαν εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ στην Αθλητική Κυριακή. Και έλεγα μετά από τόσα χρόνια που τρώγαμε το μίχο στη μάπα. Βλέπεις τι γίνεται τώρα, εντάξει. Εγώ βλέπω να βλέπει ο κόσμος τι γίνεται. Κάθε Δευτέρα η συζήτηση είναι αυτή. Τι λένε και πώς, ξέρω εγώ, προκαλείται το δημόσιο έτσι αίσθημα. Βλέπεις εγώ στην οθόνη σου ότι ο άλλος παίρνει πάνω το χέρι και σου λέει ότι την πήρε την μπάλα με το γόνατο. Εντάξει. Τώρα τους πείραξε γιατί σε μια εκπομπή βρέθηκαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ να πούν τις δικές τους απόψεις. Οκ. Ναι. Okay. Εντάξει. Εγώ είπα και στην πρώτη μας έτσι, στο πρώτο μισάωρο στην επικοινωνία μας, ότι αυτοί νομίζουν ότι είναι όλα δικά τους, ακόμα και η χώρα είναι δικιά της, δικά και εμείς εδώ είμαστε απλά συμπληρωματικοί, στα πάντα. Συμπληρωματικοί στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στην οικονομική τέλος πάντων ζωή. Υπάρχουμε για να κυβερνούν αυτό το σύμπαν. Για να συμπληρώνουν τον πληθυσμό. Δε. Ναι, αυτό πιστεύω. Για τους φόρους και τα λοιπά, να πληρώνουν τα διόδια. Αυτό πιστεύω. Εμείς είμαστε συμπληρωματικοί για να λειτουργεί το σύστημά τους. Αυτό πιστεύω. Να κάνουμε μια σύγκριση της αγωνιστικής εικόνας του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο και αντίστοιχα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Πλατανιά. Για να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Να συγκρίνουμε τώρα τι. Τα κολοκύθια με τις μπανάνες. Α, χαλάσε στόμα σου. Ανώμια πράγματα θα συγκρίνουμε. Γιατί, εντάξει, τον τελευταίο καιρό η συζήτηση πήγε σε άλλα επίπεδα. Από το αγωνιστικό έφυγε. Αλλά, εντάξει, ο ΠΑΟΚ που είδαμε στο πρώτο μισάωρο το Σάββατο δεν υπάρχει αυτό το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Αυτό όμως έχει περάσει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα και αδικείται αυτή η προσπάθεια. Γιατί ο φετινός ΠΑΟΚ πραγματικά παίζει μπαλάρα. Και το ότι αυτή η ομάδα με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν και με τα χτυπήματα που έχει δεχτεί, το ότι καταφέρνει και παίζει ποδόσφαιρο, είναι επίτευγμα. Το ότι παίζει αυτό το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Στο πρώτο μισάωρο, επαναλαμβάνω, το Σάββατο, είδαμε 10 κλασικές ευκαιρίες. Οι δύο έγιναν γκολ. Εντάξει, με πολλούς τρόπους, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, φοβερό passing game, μια φοβερή ομάδα. Εντάξει, αυτή η ομάδα αδικείται δύο φορές με αυτά που συμβαίνουν. Δύο φορές αδικείται. Εντάξει, ΑΕΚ τώρα θα σου πει κανείς ότι πάει και παίζει για να κερδίζει. Εντάξει. Το πώς παίζει, εγώ δεν είπα. Ναι, ήταν κακή, πολύ κακή. Ελάχιστες φάσεις και ο Πλατανιάς τώρα, ο οποίος είναι τελειωμένος και να παίζουν για να παίζουν, θα μπορούσε να σοφαρίσει εκεί με τον Δικαμονά στο 65 και μετά να τρέχουν. Εντάξει, δεν χωρά αμφιβολία τώρα, μην κορδευόμαστε, ούτε το λέμε γιατί ζούμε εδώ. Δεν χωρά αμφιβολία ποια ομάδα είναι η καλύτερη ή ποια ομάδα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν φτάνει δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν φτάνει. Και αυτό που έγραψα και στη Φόρτσα το Σάββατο και το παραλαμβάνω είναι ότι πρέπει να πούμε μια συγγνώμη στον ίδιο τον ΠΑΟΚ, γιατί τόσα χρόνια καλλιεργούμε προσδοκίες και στον κόσμο ότι αν κάνουν καλές επιλογές με καλούς παίκτες, καλούς προπονητές κτλ. Θα πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τι ισχύει, ρε Γιώργο? Πρέπει να έχεις χίλια άλλα πράγματα για να πάρεις το πρωτάθλημα. Αυτά που έχουμε δει το τελευταίο. Τι νοείς, καλύτερες στολές, πιο. Τελευταίο ένα-δύο μήνες. Καλύτερο σχεδιασμό στις στολές, τι. Πρέπει να έχεις δικηγόρους, πρέπει να έχεις τον έναν, τον άλλον. Πρέπει να είσαι έτοιμος, ψηλιασμένος, υποψιασμένος να αποκρούσεις το παραμικρό μη ποδοσφαιρικό. Πρέπει να έχεις στήσει έναν οργανισμό έτσι, ώστε ο οποίος θα μπορεί να απαντά και να κερδίζει σε όλα τα επίπεδα εκτός του αγωνιστικού χώρου.
ο καθένας καταλαβαίνει. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα το παιχνίδι είναι αυτό. Ή θα πρέπει να το αλλάξεις, ή θα πρέπει να γίνεις καλύτερος στο παιχνίδι αυτό από τους άλλους. Και από ό,τι καταλάβαμε, αυτό δυστυχώς δεν αλλάζει. Άρα ποια είναι η επιλογή σου? Δεν έχεις επιλογή. Μία επιλογή είναι μία. Ναι, δυστυχώς η μοναδική επιλογή σου είναι να γίνεις σε αυτό το κομμάτι από τους άλλους καλύτερος. Για αυτό το ποδόσφαιρο μιλάμε στην Ελλάδα. Γι' αυτό μιλάμε. Είσαι ένας διαιτητής μέσα στην Τούμπα και στο 90 ακυρώνει κανονικό γκολ που σου δίνει πρωτάθλημα. Για ποια μπάρα να μιλήσουμε? Ποιο ποδόσφαιρο να μιλήσουμε? Όταν ο διαιτητής νιώθει ότι όταν η πατάτα καίει πρέπει να την πετάξει σε μια πλευρά για να μην καίει πολύ. Αυτό νιώθει ο διαιτητής. Και την πετάει εκεί. Και λέω, τι, αυτό είναι ποδόσφαιρο? Για μένα όχι, αλλά αυτό βλέπω. Αυτό έχουμε το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό δεν τους ενοχλεί. Τους ενόχλησε το Σουνίδης όμως. Το Βούλγαρι δεν τους ενοχλεί. Το τρώμε στη μάπα από τότε που γεννηθήκαμε. Ναι, όταν, δεν το είδαμε ποτέ να ενοχλεί. Και για να μην αδικό, ίσως να έχει γίνει μια-δυο φορές σε εφημερίδα πρωτοσέλιδο της Αθήνας, έτσι. Αν. Ούτε μία δεν έγινε. Ούτε μία, οκ. Okay. Ούτε μία δεν έγινε. Όταν αποκαλούν Βούλγαρους όσοι ζουν από το Τέμπη και πάνω, δεν τρέχει τίποτα. Όταν η Μακεδονία είναι από αυτό και από το άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Χασκογελάνε. Αυτά είναι normal πράγματα. Είναι η καθημερινότητά τους, δεν τους ενοχλούν αυτά. Είναι ωραία, γελάνε, είναι αστεία, χαχά. Όταν όμως ακούν κάτι ανάλογο από την άλλη πλευρά, εκεί σηκώνονται από την καρέκλα τους και σου κουνάνε και το χέρι. Εντάξει, αυτό είναι, Κώστα. Δυστυχώς αυτό είναι. Αυτό ή το αλλάζεις ή μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Μάλιστα. Αν μπορείς, το αλλάζεις. Μπορείς. Αφαίρεση 9... Κάτσε. Έχει ήδη. Τι λέει, Γιώργο, εδώ? Αφαίρεση 9 βαθμών στον Παναθηναϊκό από Εσχέν, Λέτο και το Τσέ. Το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΑ επέβαλε αφαίρεση 6 βαθμών στον Παναθηναϊκό για τις περιπτώσεις των Λέτο και Εσχέν, ενώ ενεργοποίησε ποινή αφαίρεση 3 βαθμών για την υπόθεση του Χωσέ το Τσέ. Σύνολο αφαιρούνται 9 βαθμοί λοιπόν με τον Παναθηναϊκό. Κάνω ένα συμβούλιο στη Λίγκα να ψηφίσουν, μπας και τους βγουν τα κουκιά να επιστραφούν οι βαθμοί. Κάτσε, και πού πάει τώρα ο Παναθηναϊκός? Μήπως αρχίζει και κινδυνεύει. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 32 βαθμούς, με το μείον 9 πηγαίνει στους 23. Είναι πάνω από την Κέρκυρα, η οποία παίζει σήμερα στο Καρασκάκι με τον Ολυμπιακό. Και το μείον 3 του Βέμερ. Καλά, πλάκα θα τον ρίξουν. Θα τα κάνουν κανένα συμβούλιο να μαζέψουν εκεί πέρα ό,τι κουκιά βρουν. Ναι. Τώρα είναι και τη μόδα, βγαίνουν τα κουκιά. Πάνε και κουκιά κανονικά. Να πάνε τα μετράνε και αυτά. Τα κουκιά. Να τους βγουν να το σώσουν. Τι γιατί τώρα μείον 9 και μείον 3, μείον 12. Ναι. Πέφτουν. Εντάξει, και τον Ηρακλή δεν έριξαν. Με το μείον από εδώ, με το μείον από εκεί, με το έτσι, με το γιουβέτσι, με το κοκορέτσι. Δύο φορές. Δύο φορές. Ο Ηρακλής είναι άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το ξέρω. Δεν είχε αφαίρεση, αλλά. Αγωνιστικά. Όχι, ο Ηρακλής είναι άλλο γενικός για αυτούς. Τώρα εδώ το πράγμα. Α, ο Ηρακλής είναι άλλο. Ναι, ο Ηρακλής είναι άλλη χώρα ομάδα. Ναι, πες τώρα, παιδί μου. Δεν σε πιάσα, συγγνώμη. Ναι. Αφαιρέθηκα για λίγο και μου την έφερες. Ένα δευτερόλεπτο αφαιρέθηκα. Γκολ έβαλες. Πρέπει να προσέχεις λοιπόν πάντα, να είσαι γρήγορος. Πρέπει να είμαι πάντα σε ετοιμότητα. Μάλιστα, ναι. Τι άλλο πιστεύεις ότι έχει ενδιαφέρον να σχολιάσουμε? Τι καιρό έχει έξω? Πες, Γιώργο, εσύ. Θα ήθελα να σταθώ στη δήλωση του Μανώλη Χιμένες χθες που του έκανε εντύπωση που ο Πλατανιάς έπαιξε το παιχνίδι στα ίσια. Επειδή έχει υποβιβαστεί, δηλαδή τι δεν πρέπει να κατέβαινε, έπρεπε να το έπαιρνε η ΑΕΚ το παιχνίδι έτσι, στα χαρτιά και αυτό μήπως. Θα φύγει πριν τη λήξη κι αυτός. Ο Χιμένες? Όχι, ο Πλατανιάς. Νόμιζα ο Χιμένες θα φύγει, δεν τον καρδία. Δηλαδή δες τώρα, κάθονται οι άλλοι και παίζουν στο τέλος και από πάνω την ακούν κιόλας. Ναι. Ο Πλατανιάς. Θα έπρεπε να κάνει φιέστα μαζί με την ΑΕΚ. Όχι, θα έπρεπε να παίζει φουλ επίθεση για να βάλει ΑΕΚ 8 γκολ. Ναι. Να δείξει ανωτερότητα κτλ. Ο Χιμένεφ, θέλω να σου πω κάτι. Το Χιμένεφ, ούτε αυτοί τον πολύ πάνε να ξέρει. Όχι, το ξέρω. Κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν ήταν για σέντρα ο Χιμένεφ. τελικά έμεινε. Δεν τον πολύ γουστάρουν το Χιμένεφ. Γενικώς και είναι έτσι τύπος ο οποίος λέει πράγματα που είναι λίγο μυστήρια.
συνεχώς κάνει παράπονα γιατί οι αντίπαλοι της ΑΕΚ παίζουν. Τι να κάνουμε, παίξουν. Ότι προσπαθούν να τους κόψουν, να κόψουν να έχουν βαθμούς. Δηλαδή, τι να μπαίνουν για να χάσουν. Προχθές, μιλώντας για τον αγώνα με τον Πλατανιά, είπε ότι η ΑΕΚ κερδίζει μόνο μέσα στο γήπεδο. Μα αυτό το 63 που μας δείχνουν όλοι, δεν είναι μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο είναι το 60. Το 63 μέσα στην Τούμπα δεν κέρδισε η ΑΕΚ. Πώς είναι μέσα στο γήπεδο. Και επειδή το σχολιάσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής και σας άκουγα, αυτό που κάνει η Super League είναι σωστό. Η Super League δεν υπολογίζει το παιχνίδι ΠΑΟΚ γιατί δεν έχει κριθεί οριστικά η τύχη του. Mm-hmm. Το παιχνίδι δεν έληξε τυπικά. Η τύχη του αγώνα αιωρείται στις δικαστικές επιτροπές. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι γιατί υιοθετούν την πρωτοβάθμια απόφαση και εμφανίζουν την ΑΕΚ ένα βήμα πριν τη Φιέστα. Η ΕΡΤ, η οποία δεν είναι καλή για την ΑΕΚ από χθες το βράδυ, έχει τη βαθμολογία 63 ΑΕΚ, 55 ΠΑΟΚ. Γιατί η ΑΕΚ ενσωματώνει στη βαθμολογία μια απόφαση που δεν είναι τελεσίδικη. Mm. Η ΝΟΒΑ κάνει το ίδιο. 63 ΑΕΚ, 55 ΠΑΟΚ. Δεν είναι τελεσίδικη απόφαση. Και στην υπόθεση του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός φάνηκε ότι αυτές οι αποφάσεις πρέπει να αλλάξουν. Γιατί ενσωματώνονται λοιπόν αποφάσεις πρωτόδικες στις βαθμολογίες και γιατί προδικάζουν αποτελέσματα δικαστικά. Θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις. Γιατί. Αφού δεν είναι οριστικό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πάει από τώρα στους 20 βαθμούς. Δεν το κάνουνε. Δεν είναι οριστικές οι αποφάσεις. Αν ο Παναθηναϊκός πληρώσει το Βέμερ και τον κάθε Βέμερ, οι βαθμοί επιστρέφονται. Βέβαια. Και το Λέτο και το Βέμερ και τον οποιοδήποτε. Ναι. Όταν μιλάμε για μη οριστικές αποφάσεις, δεν είναι τελεσίδικες, γιατί ενσωματώνονται οι αποφάσεις πρωτόδικες σε βαθμολογίες και δημιουργούν και εντυπώσεις. Για τις εντυπώσεις. Γιατί, δηλαδή, γιατί θα είναι άσχημο να ξέρει όλη η Ελλάδα και πρέπει να το τονίσουμε. Σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι πρωτοπόρος στο βαθμολογικό πίνακα. Γιατί πρωτοπόρος. Αν τον ρίξουν από εκεί, θα τον ρίξουν οι δικαστικές αποφάσεις. Πρωτοπόρος μέσα στο κήπεδο είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί η ΑΕΚ είναι ένα βαθμό μακριά από τη Φιέστα. Πώς προκύπτει για αυτό. Για τις εντυπώσεις, Γιώργο. Α, εντάξει. Μιλάμε για πρωτόδικη απόφαση. Που μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, αυτοί μπορούν να μας πούν ότι η ΑΕΚ θα κάνει με το Λεβαδιακό Φιέστα. Ναι. Και αν βγει τη δεύτερη απόφαση, θα ανακληθεί η Φιέστα. Εντάξει, δημιουργείται ένα, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά δεδικασμένο. Ένα status quo, μια κατάσταση παγιωμένη. Ότι αυτό είναι, ναι, και ότι αυτό. Αν αυτό αλλάξει θα είναι... Πάω, και είναι πρωτοπόρος, αυτό είναι. Γιώργο μου, καλό σου μεσημέρι, καλή συνέχεια στη δουλειά σου, να είσαι καλά. Έγινε. Καλό απόγευμα. Γεια σου, ήταν ο Γιώργος Κουβεντίδης, φίλες και φίλοι. Και σήμερα εδώ παρέα μας, όπως και ο Γιώργος Παναγιωτίδης, που θα... τον έχουμε κάθε μεσημέρι στην παρέα. Έχει κάτι άλλο την επικαιρότητα, Γιώργο? Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν την προσοχή τους πλέον στο αυριανό παιχνίδι. Αύριο έχει επαναληπτικό κυπέλου ΠΑΟΚ Πανιώνιος στην Τούμπα και κλεισμένο το θυρών. Δεν έχει απόφαση. Να πούμε ότι σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ κατέθεσαν στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ τα υπομνήματά τους. Υπομνήματα που θα πρέπει να μελετηθούν από τον κύριο Σκουτέρη και τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής για να εκδοθεί και η απόφαση. Ίσως και μέσα στην εβδομάδα. Δεν είναι σίγουρο, θα το δούμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και σε εσένα, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Αύριο πρώτα Θεός γέρει να είμαστε στις 2 εδώ στο Λίμπερο. Φουλ επίθεση. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.